Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σας όχι δύο σε Citizen TV, στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ας πούμε, εγώ είμαι ο Στάθης. Και εγώ ο Παναγιώτης. Ήθελα γρήγορα να πάμε, γιατί έχουμε παιχνιδάκια σήμερα, έχουμε καλά παιχνιδάκια. Ας πούμε όμως πρώτα πώς πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε πρώτα από το Σάββατο, ξεκίνησε καλά, ας το πούμε, η μέρα μας, 2 στα 3 στο συστηματάκι μας. Και κάποιες άλλες προτασούλες, περάσανε, βγήκανε, ελπίζω να τις ακολουθήσατε. Να προχωρήσατε, να πήρατε χρήματα, γιατί την Κυριακή δυστυχώς η πρότασή μας πάτωσε. Το Σάββατο επίσης ισοφάρισε τον Παναγιώτη σε 1-1 στις προτάσεις. Είχαμε μια διαχρονία με την Ίντερ Βερόνα. Και πάμε μετά σε ένα άλλο τερπάκι, θα πάμε μια άλλη φορά για να δούμε ποιος θα προηγηθεί. Εγώ τώρα που πάω να κάνω την αρωτοπία, αλλά τέλος πάντων. Τι κράτησες για σήμερα? Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω για ένα παιχνίδι που έγινε μεσοβδόμαδα για το Champions League του Ολυμπιακού. Α, που πληρώθηκε ο κόσμος, έτσι. Που πληρώθηκε αρκετός κόσμος με το άσο και το over. Εγώ, να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να περάσει ο Ολυμπιακός. Πίστευα ότι ένα γκολ θα το βάζε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ο παίχτης στη Μήτρογλου, θα έλεγα, που θα μπορούσε να σκοράρει και να οθήσει τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση. Όσον αφορά για κάποια σχόλια που είχαν γίνει από την δημόσια τηλεόραση, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει λίγο να προσέχουν τι ακριβώς βλέπουν και τι ακριβώς λένε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπήρχαν πάρα πολλές φάσεις, ναι, με να αδικήθηκε ο Ολυμπιακός από τον διαιτητή, αλλά από εκεί και μετά το πέναλτι ήταν πέναλτι. Κάποιες άλλες φάσεις που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, κακώς διαμαρτύρεται, γιατί έχει μάθει στην Ελλάδα να διαμαρτύρεται έτσι, και το είχα γράψει και στη στήλη μου στο site που γράφω κάθε φορά και συγκεκριμένα στο στοιχηματίζουμε.com, ότι θα πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, η διαιτησία ή μάλλον οι μεγαλοπαράγοντες να αφήσουν τη διαιτησία, τους ρέφερι, να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και χωρίς να επηρεάζονται από κανέναν, έτσι ώστε να δούμε και άλλες ομάδες να προχωρούν παραπέρα. Όπως ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, οποιοςδήποτε, αν και είμαστε υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά λέω και για τις άλλες ομάδες. Τώρα, ξεκινάμε από τα σημερινά παιχνίδια. Και θα πω ότι έχω κρατήσει κάποια οβεράκια, κάποια σημεία, γιατί κάποιοι ζητούν και over. Γιατί κάπου λίγο τα over δεν τα πολύ συνηθίζουμε. Είναι λίγο οι αποδόσεις, λίγο κάποιος θέλει κάποιο στάνταρ σημείο ή ακόμα και ημίχρονα τελικά για μεγάλες αποδόσεις. Με λίγα χρήματα δηλαδή να πάνε σε μεγάλες αποδόσεις. Σχετικά με τα οβεράκια. Οβεράκια πήρα δύο από Αγγλία, συγκεκριμένα στο 191 στο κουπόνι Peterborough Rotherham. Πιστεύω ότι τουλάχιστον τρία γκολ θα μπουν σε αυτή τη συνάντηση. Στο 196 Gillingham Crew, μία από τα ίδια, τουλάχιστον τρία γκολ και σε αυτή τη συνάντηση θα μπουν, οπότε δηλαδή κρατάω το over. Δύο over σε αυτά τα παιχνιδάκια. Και ένα οβεράκι παίρνω από Ελβετία που συνήθως και εκεί σκοράρουνε. Βάζω το 258 Αράου Σιόν, θεωρώ ότι και εκεί τουλάχιστον 3 με 4 γκολάκια θα μπουν, οπότε κρατάω και από σε εκεί ένα over. Για τα παιχνίδια δεν το πέσε. Από εκεί και μετά σε σημεία. Σε σημεία θα πήγαινα από Αγγλία μεριά στο 172 στη Newcastle Άσο με την Crystal Palace. Το 172. Είναι Newcastle Crystal Palace το 175, μια καλή ικανοποιητική απόδοση. Θα έπαιρνα την Brighton με την Ipswich στον Άσο, 1.70 η απόδοση, και εδώ είναι ικανοποιητική. Και σήμερα πας με τους άσους, έτσι. Ναι, παίρνω λίγο άσους, αν και παρακάτω θα δεις και λίγο κάτι βοβίτσες. Ναι, γιατί είμαι συνηθισμένος εκεί πέρα. Συνέχισε, πες μου. Από εκεί και μετά, από Γερμανία πλευρά, θα πάρω τον Στέφενς που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στη Στουτγκάρδη και θεωρώ ότι στο προηγούμενο παιχνίδι με την ισοπαλία που πήρε σήμερα ίσως τσιμπήσει το τρίποντο, δηλαδή να πάρει τον Άσο, παίζει συγκεκριμένα με το Αμβούργο. Θεωρώ ότι 1.95 μια καλή αποδοσούλα, θα πάω με τον Άσο εδώ πέρα. Και ένα οβεράκι από Γερμανία, την Wolfsburg με την Augsburg, έστω και δύσκολα πιστεύω ότι θα βγει. Έστω δηλαδή οριακά, δηλαδή μεταξύ 2-3 και over είμαι σε αυτό το παιχνίδι.
Από ό,τι βλέπετε στο κουπόνι μπαίνει η Σουηδία, δεν χρειάζεται ακόμα να ξεκινήσουμε να λέμε για τη Σουηδία, σουηδικό κύπελο είναι, θα την δούμε σιγά σιγά και αυτήν. Και πηγαίνοντας για τα βραδινά, από τις 5 και 4 και μετά, ξεκινάω με ένα παιχνίδι που δυστυχώς για μένα με προβλημάτισε ο ΠΑΠ, που έβαλε 30 κάποια παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και ξεκινάω τον πανθρακικό του με τον Άρη. Είδες τι έγινε πέρυσι. Είδα τι έδωρα, θα δω μάλλον. Εδώ βλέπω, να είμαι ειλικρινής, σε Χ2. Δηλαδή ίσως αν όχι το Χ, αν όχι μάλλον το διπλό, συγγνώμη, αν όχι το διπλό, δηλαδή να πάρει επιτέλους και ο Άρης μια νίκη, πιστεύω ότι ένα πονταλάκι θα το πάρει σίγουρα. Ή θα βοηθηθεί, ή γενικά δηλαδή θα πάρει. Γιατί το λες αυτό, το πιστεύεις? Πιστεύω ότι ο Άρης θα πέσει ηρωικά στη Β' Εθνική. Αν και το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι πέφτουνε. Αλλά είναι και τα 100 χρόνια που κλείνουν, γιατί όχι διπλό? Και γι' αυτό λέω τώρα ότι μπορεί να πάρει και το διπλό ακόμη, δηλαδή στο Χ2 θα πάω. Είναι πολύ καλές αποδόσεις, 3-15-4-35. Δυστυχώς ο ΠΑΠ το έχει σε 30. Στο διαδίκτυο μπορεί να το βρει κάποιος μόνο. Και πηγαίνοντας πιο αργά, έχω κρατήσει κάποιες ισοπαλίες. Συγκεκριμένα ξεκινάω από το ισπανικό στο 2-43. Μιραντές Eibar, ένα καλό χιναράκι πιστεύω ότι είναι, 3-20 απόδοση, από ένα πόντο θα είναι ευχαριστημένοι και οι δύο ομάδες. Χ ημίχρονο κιόλας. Μπορεί και χ ημίχρονο, ναι, γιατί όχι. Και τα δύο δηλαδή, είναι καλό πιστεύω. Από εκεί και μετά ένα άλλο χιναράκι, ίσως μας βγει η Νάντ με τη Μονπελιέ, είναι το γαλλικό στο 2-64, 9 η ώρα ξεκινάει. Ναι, αλλά η Μονπελιέ εκτός έδρας δεν είναι τόσο καλή. Λέω ότι μπορεί να φέρει έστω το πονταλάκι, το χιναράκι. Τα χ, είπαμε, είναι λότο, είναι δύσκολα. Εντάξει, λέμε τώρα ότι δίνουμε μια τέτοια. Από εκεί και μετά, πολύ ποντάρισμα έχει πάρει η Βαλενσία με την Αζαξιό στον Άσο και η Τουλούς με την Εβιάν στον Άσο. Μεταξύ αυτών των δύο παιχνιδιών, αν και η απόδοση δεν με ικανοποιεί, 1.50, θα πήγαινα με τη Βαλενσία στον Άσο. Για τα άλλα παιχνίδια, Μπορντό Νις είναι πολύ ρισκαδόρικο, το ίδιο και η Μπαστιά με τη Ρέμς, δεν θα βάλω κάποιο σημείο. Δύσκολα παιχνίδια έχει. Πάρα πολύ δύσκολα. Από Ισπανία, 7 η ώρα, καλοβλέπω πάρα πολύ το Εσπανιόλ Λεβάντε στο over, πάρα πολύ καλή απόδοση στο 2 είναι, όποιος θέλει να συμπληρώσει με τα οβεράκια μπορεί να βάλει και αυτό το over. Δηλαδή, πηγαίνω δηλαδή στο over για παρά στον Άσο. Ναι, για την Εσπανιόλ. Επειδή Λεβάντε δεν κάνει συχνά over γι' αυτό. Συνήθως να βάλει ένα γκολάκι και η Εσπανιόλ να βάλει 2-3 γκολ. Εντάξει, ναι. Δηλαδή πάω λίγο και στον Άσο. Πάω και στον Άσο. Πάω και στο over. Λόγω απόδοσης θα πάρω το over. Για να είμαι ειλικρινής. Ένα τώρα πονηρό παιχνίδι. Γιατί σου είπα ότι δεν έχω μόνο τους Άσους, έχω και κάτι βόμβες. Πονηρό παιχνίδι, πάω στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο 252 Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Πολλά ακούστηκαν, πολλά υπόθηκαν. Ναι, αλλά πάντα ακούγονται πολλά. Θεωρώ ότι εδώ πέρα ίσως ο Απόλλων Σμύρνης βοηθηθεί. Και τι εννοώ ίσως, μάλλον για ένα χ. Λόγω Πλατανιά, λόγω Βέρειας, είναι πολλά, είναι αυτά που λέμε οι δορυφόροι του Ολυμπιακού και κάπου ναι, θα θέλει να βοηθήσει. Δεν είναι αδιάφορος, αλλά βλέπω ότι το γκρουπ που θα συμμετέχει για να παίξει στα play-off έχει καθοριστεί σχεδόν, ναι, είναι κοντά-κοντά όλοι. Απλά είναι... οι βαθμοί μένουν. Οι βαθμοί, η διαφορά δεν νομίζω να ξεφύγει ο ένας με τον άλλον, δεν τους βλέπω να ξεφεύγουν, δηλαδή πάω πάνω εγώ, ας πούμε, Ατρόμητος, δεν θα απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Οπότε θεωρώ ότι ένα χ ίσως το πάρει ο Απόλλωνας Σμύρνης μέσα και δεν βάζω και το διπλό για περαιτέρω βόμβα, αλλά νομίζω ένα χ θα το πάρει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι θα το βοηθήσει σε αυτό ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Okay. Από εκεί και μετά, από Αυστρία έχω κρατήσει ένα διπλό, είναι στο 256 Reed Krondik, πάω στο διπλό, 280 η απόδοση. Πιστεύω είναι ένα καλό σημείο για συστηματάκι, όποιος θέλει δηλαδή να το βάλει σε ένα σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό.
Από πλευράς Ελβετίας, δύο καλοί άσοι. Τώρα αν θα περάσουν και οι δύο, δεν νομίζω. Ένας από τους δύο τουλάχιστον θα περάσει. Είναι Αράου Σιόν και Σεν Γκάλεν Τούν. Αν τι βάλω... Τι για το Αράου Σιόν. Αράου Σιόν είπαμε για το over, οπότε... Πιστεύεις over και άσο δηλαδή. Ίσως να έχουμε και άσο και over. Over το πιστεύω περισσότερο από τον άσο. Οπότε ίσως να δούμε την Σεν Γκάλεν να παίρνει τον άσο. Γι' αυτό λέω είναι δύο άσοι μεν καλοί, αλλά ίσως να μην βγουν και οι δύο. Λίγο προσοχή σε αυτό εδώ πέρα. Πηγαίνοντας πιο αργά, έχω τεστάρει το Βαγιαδολίδ Βαγεκάνο. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Εδώ θα πάμε το διπλό. Ρισκαδόρικο και αυτό το παιχνίδι. Ξαναεπιμένω, με ρίσκο. Οπότε συμφωνούμε και σε αυτό. Ναι. Εσύ πες με το λόγο να σου πω γιατί το πηγαίνουμε. Έχω δει τη Βαγεκάνο πιο καλά να στέκεται μέσα στο γήπεδο και εκτός έδρας παίρνει ναι, αποτελέσματα. Παίρνει αποτελέσματα, γι' αυτό το λόγο κι εγώ. Και παίρνω όχι το διπλό. Ρίσκο είναι, αλλά. Σίγουρα, μεγάλες αποδόσεις είπαμε. Γι' αυτό το προτείνουμε. Και μια βοβίτσα, αν μπορεί να θεωρηθεί βόμβα, ίσως δούμε τη Μαρίτιμο να παίρνει άσο. Αλλά είναι πάρα πολύ ρίσκο αυτό, τεσσαράκι μεν, αλλά λέω για κάποιους που πετάνε, που λένε σε μονά αποδεκτά κάποιες βόμβες και λένε μήπως καθίσει κτλ. Και πηγαίνοντας πιο αργά, έχω κρατήσει από την Αργεντινή ένα παιχνίδι τη Ροζάριο Σεντράλ με την Old Boys στον Άσο, 1.70 ικανοποιητική απόδοση. Και ένα χιναράκι, το Αργεντίνος Junior New Old Boys στο Χ. Το παιχνίδι ξεκινάει 11 και 10 στον κωδικό 2.79 του κουπονιού. Αυτά σε γενικές, ναι, αυτά σε γενικές γραμμές, μάλλον ξέχασα και κάποιο άλλο, ναι, είναι το 2.68, το Σαμπαντέλ Κόρδοβα. Εδώ πιστεύω ότι θα μοιραστούν βαθμούς, δηλαδή για ισοπαλία το πηγαίνω. Τώρα αν θα είναι και με γκολ, μπορεί. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ένα Χ θα καθίσει και εδώ πέρα. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια έχω δει σε γενικές γραμμές για σήμερα. Να πω κι εγώ ένα ρισκαδόρικο ημίχρονο τελικό. Βεβαίως. Θα πω για το Κίεβο Ρώμα που μπορείς να το παίξεις και στον οποίο από μόνο αποδεκτό. Mm-hmm. Πιστεύω ένα Χ ημίχρονο γιατί συνήθως εκτός έδρας η Ρώμα φαίνει πολλά χημίχρονα. Ναι. Και στο τέλος θα το πάρει και το διπλό. Οπότε δηλαδή Χ2. Ναι, Χ2. Γιατί όχι, μπορεί το... κάποιος, ναι, μπορεί κάποιος να κρατήσει αν θέλει και αυτό το παιχνίδι. Μόνο αποδεικτό και στο λίγο... 2.72 είναι... Ρίσκο απλά με αυτά που είδα, ξέρω, πολύ καλή, και πολύ ικανοποιητική, πάρα πάρα πολύ καλή. Σωστά. Οπότε σημειώνουμε αυτό. Και το Κίεβο Ρώμα, στο Χ ημίχρονο διπλό τελικό, ένα μονό αποδεκτό μπορεί τώρα να το παιχτεί και άλλα μονό αποδεκτά, αλλά είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια αυτά που δίνει ο ΠΑΠ προσωπικά. Ναι, τα έχουμε... Δηλαδή τι να ασχοληθούμε με τον Gladbach Hertha που μπορεί να γίνουν τα πάντα εκεί πέρα. Σωστά. Να αλλάξουν ένα αλλαγή σκορ. Όπως και το West Ham Manchester United, είναι και αυτό ένα δύσκολο παιχνίδι για να αποφασίσουμε, γιατί είδαμε μια Manchester United μεσοβδόμαδα. Ναι, αλλά δεν και είναι εντελώς διαφορετικά ναι. Τα παιχνίδια στην Αγγλία σε σύγκριση με τα παιχνίδια του Champions League. Οπότε σε γενικές γραμμές, αν θα ήθελε κάποιος για να ασχοληθεί με τα σημερινά που έχουμε πει, έχουμε βγάλει δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι με τα over που είπα. Είναι στο 191 Peterborough Rotherham over, απόδοση 1.60 στο NOPAP. 196 Gillingham Grew over 1.65 και 2.58 Αράου Σιόν over 1.65. Ένα παρολί, μια τριαδούλα δηλαδή, για να πάει κάποιος με λίγα χρήματα, θεωρώ, στο ταμείο. Και ένα ρισκαδόρικο συστηματάκι με τις ισοπαλίες που πρότεινα, συχνά πυκνά τις προτείνω, είναι στο 2.68 Σαμπαντέλ Κόρδοβα στο Χ, 3.25 απόδοση, 2.79 Αργεντίνος Junior με την Newell Boys Χ, 3 απόδοση και το 2.64 Nantes Montpellier Χ, 2.95. Σε αυτό τώρα, αντί για την Nantes Montpellier, μπορεί κάποιος να βάλει και τον Παναθηναϊκό.
με τον Απόλλον Σμύρνης, 4 απόδοση έχει. Εγώ να πω την αλήθεια, 2 φορές το έβαλα, 2 φορές το έσβησα. Δεν ξέρω αν θα έκανα σωστά ή λάθος. Σε γενικές γραμμές, εγώ αυτά είχα να πω για σήμερα. Και όποιος θέλει επίσης μια από αυτές τις προτάσεις που είναι να τις παίξει τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια, για να μην πω σχεδόν όλα, στο ίντερνετ. Ή μπορεί φυσικά και να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Ναι, να πάρει κάποια σημεία από εδώ πέρα, να κάνει το δικό του συστηματάκι, το δικό του παρολί. Κάποιο παιχνίδι που ή να το είδε κάποιο άλλο που εμείς μας έχει διαφύγει κάποιο από αυτά και να πει ότι πάω εγώ με αυτά τα παιχνίδια και να έρθει. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα Σάββατο. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, καλή επιτυχία, να πληρωθείτε, το βασικό είναι αυτό, και τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.